Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, σε δύο μέρες λοιπόν, το πυροσβεστικό σώμα εορτάζει τους προστάτες Αγίους του. Τους Αγίους Τρεις Παιδες εν καμίνο, Ανανία, Ζαρία και Μισαήλ, και μάλιστα η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης θα πραγματοποιήσει και σχετικό εορτασμό στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαδομανολάκη, είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου Τρεις Παιδες εν καμίνο. Κύριε Παπαδομανολάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το πρακτικό σκέλος των εορτασμών της Παρασκευής. Ναι. Μια σημαντική ημέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Βεβαίως και είναι σημαντική ημέρα. Γιορτάζουμε τους προστάτες Αγίους μας. Για την ιστορία, οι τρεις παιδες εν καμίνο ήταν ο Αζαρίας, ο Ανανίας και ο Μισαήλ. Ζήσανε περίπου στις αρχές του 6ου αιώνα μετά Χριστό, οι οποίοι αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα και καταδικάστηκαν σε πειρά, στην πειρά. Η πίστη τους όμως και η αφοσίωσή τους στο Θεό τους έκανε να βγουν αλόβητοι από την πύρνη Λέλαπα. Έτσι λοιπόν και το πυροσβεστικό σώμα, η πυροσβεστική, τους έχει ως προστάτες και τους έχουμε μέσα μας σε οποιοδήποτε συμβάν. Μάλιστα, ο ρόλος του πυροσβέστη στην σύγχρονη κοινωνία ποιος είναι? Διανύουμε περιόδους κρίσεων, οικονομικής, επιδημιολογικής. Ναι. Κοιτάξτε, ο ρόλος του πυροσβέστη. Ο πυροσβέστης πρέπει να είναι πολυμήχανος. Δεν ασχολείται μόνο με πυρκαγιές, ασχολείται με διασώσεις, ασχολείται με φυσικές καταστροφές. Όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, η κλιματολογική αλλαγή έχει φέρει μεγάλες αλλαγές στο έργο του πυροσβέστη. Οι φυσικές καταστροφές πλέον είναι συνέχεια στο προσκήνιο, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας. Έτσι λοιπόν γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο μας και σίγουρα έχουμε ανάγκη και τη στήριξη του κόσμου αλλά και είπαμε από τους προστάτες μας. Η οικονομική κρίση δυστυχώς μας έχει φέρει λίγο πίσω σε θέματα υλικοτεχνικά και μισθολογικά βέβαια, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει το θέμα της προστασίας μας, μέσα ατομικής προστασίας, οχήματα, στόλος, εκεί πέρα δυστυχώς υστερούμε. Αλλά ο Έλληνας πυροσβέστης πάντα είναι στο προσκήνιο, είναι ενεργός, είναι φιλότιμος και πάντα πρόθυμος να σταθεί στο πλευρό των συμπολιτών μας. Το θέμα της στελέχωσης, ένα πολύ μεγάλο θέμα ανοίξατε διαχρονικά, υπάρχουν αιτήματα, υπάρχουν προτάσεις, ωστόσο η πολιτεία σαν να μην ανταποκρίνεται. Δυστυχώς, επανειλημμένα έχουμε κάνει τις αναφορές μας. Άλλωστε, την επόμενη πενταετία θα έχουμε τουλάχιστον 4 με 5.000 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο είναι το κενό σε ένα ήδη υποστελεχωμένο πυροσβεστικό σώμα που αποτελείται από 12.000 άτομα. Οπότε λοιπόν θα ανοίξει πάρα πολύ η τρύπα μάχημου προσωπικού. Συν το μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, ο οποίος δεν παίζει, πιστέψτε με, κανένα ρόλο, διότι μιλάμε για ένα καθόλου μάχημο και άξιο προσωπικό, ναι. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρξει και το νέο αίμα πάντα βοηθάει και πάντα πρέπει να εκπαιδευτούν και για την επόμενη να στήσουν. Κύριε Παπαδομανολάκη, σε επίπεδο Ηρακλείου, που είμαι σίγουρος έχετε εικόνα, ποια κατάσταση επικρατεί? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει υποστελέχωση. Το Ηράκλειο είναι μια δυνατή υπηρεσία. Κάθε χρόνο, όταν βγαίνουν οι οργανικές θέσεις, είμαστε μείον στις οργανικές θέσεις. Είμαστε μείον. Έχουμε πρόβλημα. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα. Φέτος το καλοκαίρι δουλεύαμε τριπλά και τετραπλά τα ωράρια μας. Χωρίς υπερβολή. Δηλαδή, ένας πυροσβέστης ο οποίος έκανε περίπου 13-24 ώρα, ενώ είναι 8 τα κανονικά, λέει 24-8 ώρα, υπήρχε κόσμος που έκανε 13-24 ώρα το μήνα Αύγουστο και το μήνα Ιούλιο. Μιλάμε για ώρες οι οποίες βέβαια είναι απλήρωτες, δεν θα πληρωθούν ποτέ από ό,τι φαίνεται, και δίνονται σε ρεπό. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για την υποστελέχωση, μιλάμε και για γενικά μια οικονομική υποβάθμιση στο έργο. Που θα νόμιζε κανένας ότι ένα σώμα ασφαλείας, επειδή ανοίγει στο δημόσιο τομέα, ότι ναι, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έχουμε κάνει επανειλημμένες κινήσεις, επανειλημμένες κινητοποιήσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε βρει αντίκτυπο. Υποστελέχωση βέβαια, και σε προσωπικό. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Ήθελα να πω ότι από ό,τι φαίνεται το καινούργιο Υπουργείο Διαχείρισης Κρίσεων πάει να γυρίσει σελίδα σε πολλούς τομείς και με αφορμή απαρχή της πυρκαγιές που γίνανε το καλοκαίρι, τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε φέτος, και πιστεύουμε να δουν λίγο πιο σοβαρά και τα θέματα της υποστελέχωσης και της οικονομικής υποβάθμισης του Έλληνα πυροσβέστη.
Μάλιστα, αναφερθήκαμε σε υποστελέχωση στο προσωπικό, ωστόσο υπάρχουν ελλείψεις και σε εξοπλισμό και σε μέσα. Προφανώς. Μιλάμε για ένα απαρχαιωμένο καταρχήν μηχανοκίνητο στόλο, αυτοκίνητα 20-25-30 ετών, τα οποία αναγκαστικά βγαίνουν στη μάχη. Όταν δεν έχεις κάτι άλλο, δουλεύεις μόνο τι έχεις. Το 40 παλεύανε με τις τζουγκράνες τους Γερμανούς. Έτσι λοιπόν ο κριτικός και ο Έλληνας λειτουργεί έτσι, με αυτοθυσία. Αλλά είμαστε στο 2021 και σιγά σιγά θα βαδίσουμε στο 2022. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα και να εξυγχρονιστούμε. Και σε επιφυλακή ο πυροσβέστης και το χειμώνα, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε συνδυάσει το πυροσβεστικό, βέβαια, το πυροσβεστικό σώμα με πυρκαγιές καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Νομίζω ο ρόλος σας είναι καθοριστικός καθημερινά. Μα αυτές τις μέρες είμαστε σε αναμένα κάρβινα, σε εισαγωγικά, διότι έχει ήδη κατέβει το κρύο ρεύμα. Είμαστε, από ό,τι βλέπετε, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα πνίγεται αυτές τις μέρες. Ναι. Ο Έλληνας πυροσβέστης είναι έξω. Κάνει διασώσεις, κάνει αντιλήσεις υδάτων. Ο χειμώνας είναι εξίσου δύσκολος όσο το καλοκαίρι. Και θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνος. Τα τελευταία, διότι είναι ακραία τα φυσικά σωστά, φαινόμενα. Τα τελευταία 24 ώρα διαχειριστήκατε κάποια περιστατικά σε επίπεδο Ηρακλείου. Ναι. Ελάχιστα είναι νωρίς ακόμα. Σε σχέση με αυτά που γίνανε, ναι, χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερο κίνδυνος, αλλά υπήρχαν κάποιες κλίσεις για άντληση υδάτων. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παπαδομανουλάκη, ολοκληρώστε, βέβαια. Να τονίσω κάτι λόγω των ημερών βασικά, διότι βαδίζουμε προς τα Χριστούγεννα. Γενικά κάνει κρύο, ο κόσμος κλείνεται μέσα. Να ξέρετε, ναι, έχουμε έξαρση συμβάντων αστικού χαρακτήρα τις γιορτές και γενικά τους σημερινούς μήνες. Ναι, όπως... Είτε έχει να κάνει με σε πυρκάγια. Όπως σε πυρκαγιά στα τζάκια, ναι, πρέπει λοιπόν να προσέχει πολύ καλά ο κόσμος να καθαρίζει το τζάκι πριν το βάλει. Πολύ σημαντικό. Σε λειτουργία, πριν ανάψει τα ξύλα του, πάρα πολύ σημαντικό. Και εξυλώσωπες έχουν... Διότι μια πυρκαγιά από ένα τζάκι... Υπάρχει έτσι κίνδυνος... Όχι σε τόσο βαθμό, όχι σε τόσο, πιο πολύ είναι η καμινάδα του τζακιού, όχι τόσο την ξυλώσωπα, όσο ναι, η καμινάδα του τζακιού. Και όπως επίσης και οι κουζίνες, διότι μαζευόμαστε, κάνουμε παρέες, είναι γιορτινές μέρες, μαγειρεύουμε, προσοχή στις νοικοκυρές, στους μάγειρες. Δεν ξεχνάμε το φαγητό πάνω στην κουζίνα. Γι' αυτό έχουμε και έξαρση των αστικών συμβάντων αυτή την περίοδο, διότι ο κόσμος κλείνεται μέσα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, και όπως επίσης στο ποτό. Δεν πίνουμε, δεν οδηγάμε όταν έχουμε πιει. Παίρνουμε ένα ταξί, παίρνουμε κάποιον να μας πάρει. Έχουμε έξαρση των τροχαίων ατυχημάτων. Ναι. Δεν θέλουμε άλλους νεκρούς στην άσφαλτο. Θερμή παράκληση σε όλους τους συντοπίτες μας και σε όλους τους. Πολύ σημαντικό το μήνυμα που θέλετε. Μας ακούει. Βέβαια. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι πρώτοι είστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για τα τροχαία συμβάντα. Οι πρώτοι που φτάνουν, ναι, σε πολλές περιπτώσεις ένα τροχαίο συμβάν και δυστυχήματα είναι οι πυροσβέστες. Είναι το πυροσβεστικό σώμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν,